Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήθηκε εδώ στο γραφείο το δικό μου η δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής. Η πρώτη, να πούμε, ότι είχε γίνει στο γραφείο της αναπληρώτριας διοικητής του νοσοκομείου της κ. Λενακάκη, στην οποία συζητήσαμε αναγνωριστικά, θα λέγαμε, κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της καθημερινότητας όσον αφορά την διαδικασία υλοποίησης του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Και σήμερα, στη συνάντηση που είχαμε εδώ πέρα, σε ολομέλεια η Επιτροπή, η οποία σκοπό, όπως είπατε και εσείς, έχει την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με το νοσοκομείο και την προσπάθεια στη συνέχεια, σε συνεργασία με την αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου και όποιον άλλο φορέα ή θεσμικό ή μη θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, να προσπαθήσουμε τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται να δίνουμε λύσεις. Σήμερα λοιπόν συζητήσαμε θέματα που έχουν να κάνουν με την γρήγορη, όσο γίνεται γρηγορότερη απορρόφηση κονδυλίων, τα οποία έχει στη διάθεσή του το νοσοκομείο Σιτίας, που όμως λόγω της έλλειψης του προσωπικού, του διοικητικού, δεν έχει τη δυνατότητα γρήγορης απορρόφησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κάποια χρήματα τα οποία υπάρχει δυνατότητα και είναι στον προϋπολογισμό να απορροφηθούν, να μην απορροφηθούν. Και συμφωνήσαμε πάνω σε αυτό το θέμα να έχουμε μία συνάντηση με τον κύριο Μακρονικολάκη πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θα του θέσουμε και τα οποία θα έχουν να κάνουν με την επιτάχυση αυτών των διαδικασιών μέσω της λογικής υποβοήθησης αυτών των διαδικασιών από το προσωπικό το οποίο θεωρούμε ότι ξέρει καλύτερα αυτές τις διαδικασίες και το οποίο υπηρετεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Και να ανοίξω εδώ μία παρένθεση, υπάρχουν και άτομα από το νοσοκομείο Σιτίας τα οποία έχουν απασπαστεί εκεί πέρα και τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσουν το νοσοκομείο Σιτίας. Να στηριχτεί λοιπόν αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατό για να αυξηθεί η απορροφητικότητα στο νοσοκομείο Σιτίας. Ένα κομμάτι, ένα θέμα ήταν αυτό. Και καταλήξαμε σε αυτό που σας είπα. Το άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε και το οποίο είναι και πολύ βασικό είναι η στάση την οποία θα πρέπει να έχουμε εμείς σαν Επιτροπή σε συνεργασία πάντα με την αναπληρώτρια διοικήτρια, την κυρία Λενακάκη, το οποίο θέμα έχει να κάνει με την στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καρδιολόγο, τον ακτινοδιαγνώστη, τον χειρουργό, κάποιες ειδικότητες οι οποίες θεωρούμε ότι είναι άκρως απαραίτητες άμεσα ή μεσοπρόθεσμα για την σωστή λειτουργία του νοσοκομείου, διότι θέλουμε να έχουμε μία θέση αποδεχτή από όλους μας, την οποία θέση θα την στηρίξουμε στην αυριανή συνάντηση που έχουμε πάλι 4 δήμαρχοι, αλλά αυτή τη φορά έχουμε καλέσει και τους διοικητές των νοσοκομείων του νομού μας και σε μία κατεύθυνση να έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση σαν νομός, η οποία πρόταση θα στηριχτεί από τους διοικητές, τους υπηρεσιακούς παράγοντες δηλαδή των μονάδων υγείας του νομού, αλλά και από την πολιτική σε εισαγωγικά ηγεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού μας, από τους 4 δημάρχους. Και βέβαια θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας όλων αυτών σε μία κατεύθυνση να βρούμε εκείνα τα οποία μας ενώνουν και θεωρώ ότι το κομμάτι που αφορά την υγεία θα πρέπει να μας βρει ενωμένους σε μία έντονη στη συνέχεια και απαιτητική διεκδίκηση όλων αυτών στα οποία θα καταλήξουμε από το Υπουργείο Υγείας και από τη ΔΥΠΕ εν ώψη των επικείμενων διορισμών που υπόσχεται το Υπουργείο ότι θα κάνει την επόμενη περίοδο, να καταφέρουμε να πάρουμε εκείνο που μας αναλογεί στο νομό Λασιθίου. Η Επιτροπή θα ζητήσει μια συνάντηση άμεσα την επόμενη εβδομάδα με τον διοικητή του Διασυνδεδεμένου Νοσοκομείου, τον κύριο Μακρονικολάκη. Στη συνάντηση αυτή θα τεθούν όλα αυτά τα θέματα και στη συνέχεια αξιολογώντας την αντίδραση του διοικητή θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα το οποίο
θα σχεδιάσουμε στη συνέχεια από αντίστοιχη συνεδρία στην οποία θα κάνει η Επιτροπή.